παράξενη. Δεν ξέρω, μου είπες. Είμαι παράξενη γυναίκα. Στο λεξικό όμως έγραφε μόνο μια λέξη, πόρνο. Και εγώ είμαι τρελός, σου είπα. Μου το κουμπί πολύ. Στο λεξικό όμως έγραφε μόνο μια λέξη, μόνος. Όχι λιγότερο από όλους πόρνο και παράξενη. Τρελός και μόνος, όχι από όλους περισσότερο. Αν όλοι οι τρελοί και παράξενοι γνωριζόμασταν, θα μαζευόμασταν μια μέρα και πιθανόμασταν αγκαλιασμένοι στα σκοτάδια, σαν ζευγαρωμένες πόρνες. Έτσι παράξενα όπως ήρθαν. Το επόμενο λέγεται μενού. Είδα ζεύρες να στοιχίζουν τις ατρόμαυρες ρίγες τους, καμιλοπαρδάλες να ανασυνθέτουν τους λεκέδες του πάζλου τους, κροκόδιλους να καταβροχθίζουν τουρίστες στη Φλόριντα, ερωδιούς να ποζάρουν με απίστευτη ειδιπάθεια, άλογα να καλπάζουν άσκοπα σε ατελείωτες ευθείες, καγκουρό να ψακουλεύουν στο Μάρσι πόντους, ελάφια να κρύβονται από μοχθηρούς κυνηγούς, πάπιες να βολτάρουν ανέμελα, βίσονες να ζευγαρώνουν αδιάκοπα. Τόσος εξωτισμός παγιδευμένος σε ένα φτηνό δερματόδετο δισέλιδο ακριβό εστιατόριο. Και το τελευταίο είναι το τέλος εποχής. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι, απών, και ούτε ίχνος, έστω δείγμα τροφής. Όμως εκείνες πιστές δεν άφησαν το σπίτι που μεγάλωσαν, που μεγαλώσαμε μαζί σαν οικογένεια. Από τότε που έφυγαν οι γονείς μας υποσυντιζόμασταν, παρέα και αυτές, χωρίς γκρίνιες. Όμως το παιχνίδι ανελέητο, συνάμα φυσικό και έντιμο, κάθε ώρα και οποιαδήποτε στιγμή, κυνηγητό ατελείωτο μέχρι τελικής πτώσης. Και ύστερα ήρθε το καλοκαίρι και η ανεργία μαζί. Και έτσι συγκληρίστηκαν από ασυντία. Δίπλα στο ψαρμένο ζευγάρι παντόφλες, το ίδιο αυτό που τις τσάκιζε. Τέλος εποχής. Οι καλύτερες κατσαρίδες στη 40χρονη οικοδομή μας και εμείς τις είχαμε εγκαταλείψει.